δικηγόρος του Δήμου με τον Δήμαρχο, εμείς αντάξαμε την ευκαιρία και λέμε για ελάτε να μας πείτε γιατί η αλλαγή των αγώνων που επρόκειτο να γίνουν μπάσκετ σε μια μεγάλη πλατεία θα αλλάξει τώρα χώρο. Καλημέρα σας. Μετά από μια συνάντηση που είχα με τον Δήμαρχο για θέματα διαδικαστικά του Δήμου, είναι ευκαιρία να ενημερωθεί ο κόσμος ότι εμείς σαν σωματείο θέλαμε να κάνουμε παρόλες τις δυσκολίες που ξέρουμε λόγω του κορονοϊού μια μεγάλη, ωραία διοργάνωση, αθλητική εκδήλωση στο λιμάνι της Καλύμνου, όπως γίνεται και σε όλα τα νησιά, το οποίο, με την οποία εκδήλωση θα προβάλλονταν η Καλύμνος, θα ήταν ένα ωραίο αθλητικό γεγονός, θα υπήρχε και ψυχαγωγία και αγώνες και κέφι και ζωτρινιτσιάνια από όλες τις ηλικίες, από μικρά παιδιά μέχρι και ενήλικες και εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια και τις δυνατότητες που είχαμε μέχρι και χθες το μεσημέρι με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, το Λιμενικό Ταμείο που ήταν σύμφωνη γνώμη του, με το Λιμενικό που ήταν σύμφωνη γνώμη του, με τον Δήμο που μας στήριξε από την πρώτη στιγμή και μας επιχορήγησε και ευχαριστούμε τον Δήμο αυτό για την βοήθεια και τη συμβολή στο να γίνει αυτή η διοργάνωση. Με τον κύριο Μουσελή που μας προσπάθησε να μας βοηθήσει όσο μπορούσε όσο έπαιξε του Καλύμνου. Δυστυχώς είχαμε ένα σοβαρό πρόβλημα με την περιφέρεια, η οποία και βέβαια μας βοήθησε και η τοπική επιτροπή της καλωσφαίρησης του Ρόδου, που μας έστειλε το έγγραφο της συνένεσης στο να γίνει αυτή η εκδήλωση. Δυστυχώς όμως κολλήσαμε στο γράμμα του νόμου και στην γραφειοκρατία από την περιφέρεια και δεν μας εδόθη η άδεια για να γίνει αυτή η αθλητική εκδήλωση στο λιμάνι, διότι είναι χερσαία ζώνη λιμένος Καλύμνου και χρειάζεται αυτή η άδεια, του λιμενικού χρειάζεται αυτή την άδεια για τον λόγο ότι η Ελληνική Ομοσπονδία δεν μπορούσε να βεβαιώσει την καταλληλότητα του χώρου και την ασφάλεια του χώρου. Και αυτό είναι λίγο παράλογο για μας, γιατί αυτές οι αθλητικές εκδηλώσεις γίνονται σε ανοιχτά γήπεδα, σε ανοιχτούς χώρους. Το γήπεδο είχε πιστοποίηση καταλληλότητας που θα στηθεί τελικά στο Μανιάιο. Και δυστυχώς, επειδή η Ομοσπονδία ήταν αδύνατο να χορηγήσει αυτή την βεβαίωση, ενώ είχαμε την έγκρισή μας, δεν μας έδωσε η άδεια. Δεν μπορούσε δηλαδή η Ελληνική Ομοσπονδία να σας πει ναι, μπορούν να γίνουν οι αγώνες στο λιμάνι. Διότι αυτό θα μπορούσε να το πει μόνο αν γινόταν στο γήπεδο, που υπήρχαν οι αθλητικές εγκαταστάσεις και υπήρχαν οι αδειοδοτήσεις. Στο λιμάνι, δυστυχώς, που είναι κοινόχρηστο χώρος, ενώ θα ήταν περιφραγμένος και ασφαλής, εν τούτης δεν μπορούσε να το πει. Τώρα πού θα γίνουν οι αγώνες, κύριε Πρόεδρε? Σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του γηπέδου, που ήρθε από την ΚΟΣ Ενταλίκα από χθες το πρωί. Και ευχαριστούμε και την Λαφάση και την ΑΝΕΠ, διότι ήταν δωρεάν η μεταφορά του Ενταλίκα αυτή και του προσωπικού. Και να έρθει στην Κάλυμνο και να επιστρέψει χθες, επέστρεψε στην ΚΟΣ. Και την επόμενη εβδομάδα να έρθει να μαζευτεί, αφού γίνουν οι αγώνες, να μαζευτεί το γήπεδο και τα παρεμπόμενα και όλα και να επιστρέψει πάλι στην ΚΟΣ. Αυτά ήταν χορηγία του κυρίου Τουλιακού και τη Λαφάση και τη ΑΝΕΠ. Πού θα γίνουν οι αγώνες? Χατζάρα, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Τελικά με τον υπεύθυνο είδαμε 2-3 ανοιχτού χώρου εδώ στην Πόθια και ο πλέον κατάλληλος χώρος ήταν το Μανιάριο, ο άγριος χώρος του Μανιάριου σχολείου, ο οποίος είναι μεγάλος, σήμερα στείνεται το γήπεδο και ό,τι απαιτείται και το δάπεδο και ό,τι απαιτείται για να γίνουν οι αγώνες και εκεί θα γίνει αυτή η εκδήλωση. Θα προσπαθήσουμε, θα είναι σαν χώρο, σαν περιφραγμένος χώρος, είναι καλύτερος από το χώρο του λιμάνιου. Απλούστατα, ο χώρος του Λιμανιού προσφέρεται στον κόσμο, στην επαφή, στην ψυχολογία, στην θάλασσα. Άρα, εν κατακλείδι τώρα, εδώ. Δεν γίνεται στο λιμάνι, γίνεται στο Μανιάιο. Γίνεται στο Μανιάιο, σήμερα το βράδυ θα είναι έτοιμος ο χώρος, αύριο το απόγευμα ξεκινάνε τα τμήματα και τα διάφορες κατηγορίες. Θα είναι ένα γκέφι και μια γιορτή για το μπάσκετ για τα παιδιά και για όλους μας. Και όσοι θέλουν, θα έχουμε μουσική, θα έχουμε τα σουβλάκια μας, θα έχουμε τα νερά μας, τα ναυτιλικά μας. Και από εκεί και πέρα θα υπάρχουν αγώνες οι οποίοι θα είναι μεταξύ των κατηγοριών. Έχουμε περίπου 40 με 50 συμμετοχές ομάδων. Τρεις-τρεις, έτσι. Είναι τρεις ή τέσσερις. Έχει κάθε ομάδα και την δυνατότητα να έχει ένα αναπληρωματικό σε περίπτωση τραυματισμού ή αλλαγή των ομάδων που κουράζεται κάποιο. Πιστεύουμε ότι θα είναι ένα καλό τετραήμερο. Θα προσπαθήσουμε του χρόνου να είναι στο λιμάνι και να ξεφύγουμε τα γραφειοκρατικά. Πιστεύω ότι μπορεί να επηρέασει σε αυτό και ο κορονοϊός. Οι υπηρεσίες δυσκολεύονται να δώσουν τις σχετικές εγκρίσεις. Εκεί θα γίνει αυτή η εκδήλωση. Πιστεύω ότι όπως οι εκδηλώσεις που κάνουμε η ομάδα μας τα τελευταία χρόνια θα είναι πάρα πολύ καλή. Και βέβαια τα παιδιά και συμμετέχοντες θα το χαρούν.
και θα είναι ένα καλό τετραήμερο για τον αθλητισμό και τον βάση τη Καλλινού. Καλή επιτυχία στους αγώνες. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Θα κρατήσουμε τα μέτρα και τις αποστάσεις ασφαλείας, εννοείται, ό,τι προβλέπεται και ό,τι έχουμε τα πρωτόκολλα. Και θα είναι. Πάμε όλα καλά. Μπράβο.